Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και τον δοξάζουμε γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν θεωρήσαμε τους εαυτούς μας αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε και ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας διδασκάλους, καθηγητές ή θεολόγους. Θεωρούμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπως λέει και η Γραφή, και μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού μαζί με εσάς, με τη χάρη του Χριστού και πιστεύουμε και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αποφασισμένοι να μένουμε μόνο στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν, όπως υπογράφει, ανώνυμος αδελφός σας. Διαβάζω. Αγαπητέ αδερφέ Γιώργο, ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια για το έργο σας, μας βοηθάτε και μας οικοδομείτε πολύ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν στην Καινή Διαθήκη ή στην Πρώτη Αποστολική Εκκλησία υπήρχαν διαταγές ανθρώπων, γιατί άκουσα σε ένα κήρυγμα ότι στις πράξεις Ιωτα Σίγμα Ταφ, στο 16 κεφάλαιο 4 εδάφιο, στο αρχαίο κείμενο δεν υπάρχει λέξη διαταγάς. Και αυτό είναι αληθές. Σήμερα στην Αποστολική Εκκλησία υπάρχουν διαταγές ανθρώπων, πότε και ποιον. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, πρέπει ο ποιμένας της Εκκλησίας να είναι μορφωμένος, παραδείγματος χάρη, να έχει σπουδάσει διοίκηση ή κάτι άλλο σχετικό για να πάει καλά η Εκκλησία που ποιμένει, όπως εσείς παραδείγματος χάρη? Γιατί και αυτό το έχω ακούσει και επειδή ξέρω ότι στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά, γι' αυτό σας ρωτάω και σας ζητάω να μου απαντήσετε δημόσια. Επειδή όμως αναφέρομαι προσωπικά για σας, σας ζητώ συγγνώμη αν αυτό σας ενοχλεί και γι' αυτό αν θέλετε μου απαντάτε. Με πολύ αγάπη, ένας ανώνυμος αδερφός σας. Ναι, αγαπητέ μου αδερφέ, αγαπητέ μας αδερφέ, βεβαίως θα σου απαντήσουμε, γιατί λέμε τη γνώμη μας δημόσια, στηρίζοντας πάντοτε αυτήν, προσπαθούμε τουλάχιστον να στηρίξουμε πάντοτε αυτήν στο Λόγο του Θεού και τίποτα δεν μας ενοχλεί. Και όχι μόνο εσύ, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θα ήθελε να μας διορθώσει, να παρατηρήσει κάτι σαν λάθος που έχουμε ή να μας ρωτήσει για οποιαδήποτε άποψη τον απασχολεί, θέμα τον απασχολεί, να του πούμε τη γνώμη μας, μέσα από το Λόγο του Θεού όμως και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, ποτέ δεν έχουμε αντίρρηση να απαντάμε, έστω και σε απόλυτα προσωπικές ερωτήσεις, όπως λες εσύ. Ας ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη σου ερώτηση. Λες, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στην Καινή Διαθήκη, στην Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, υπήρχαν διαταγές ανθρώπων, γιατί άκουσα σε ένα κήρυγμα ότι στις πράξεις, για τα σίγμα τα 4, στο αρχαίο κείμενο δεν υπάρχει λέξη διαταγάς. Και αυτό είναι αληθές. Σήμερα στην Αποστολική Εκκλησία υπάρχουν διαταγές ανθρώπων, πότε και ποιον? Ναι, αγαπητέ. Πράγματι, στις πράξεις των Αποστόλων, και μάλιστα στο 16ο κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο διαβάζω. «Ως δε διήρχονται τας πόλης, παρέδων σε αυτούς», ο Βάμβας προσθέτει τη λέξη «διαταγάς», «να φυλάτωσι τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ». Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη λέξη «διαταγάς» την έχει προσθέσει ο Βάμβας. Όμως όποιος έχει ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσης γνωρίζει ότι μέσα στην λέξη δόγματα υπάρχει έννοια της διαταγής, υπάρχει το απόλυτο δηλαδή. Μάλιστα μέσα από τα λεξικά πήρα και διαβάζω, δόγμα σημαίνει απόφαση, κρίση, έννοια, εντολή, διαταγή.
Στον εκκλησιαστικό ειδικά χώρο, δόγμα είναι η απόφαση που λαμβάνεται σε θέματα πίστεως και η οποία γίνεται παραδεκτή από το σύνολο των πιστών και αποτελεί τη βάση της πίστης τους. Ακόμη, δόγμα είναι η γνώμη του συνόλου, αποφάσεις και ψήφισμα του συνόλου. Άρα λοιπόν μέσα στην έννοια δόγμα, μέσα στη λέξη δόγμα υπάρχει η έννοια της διαταγής και πολύ σωστά πιστεύω ότι ο Βάμβας μετέφρασε προσθέτοντας τη λέξη διαταγάς. Αλλά δεν είναι μόνο σε αυτό το σημείο που αναφέρονται οι λέξεις διαταγές και σε πολλά σημεία αναφέρεται οι λέξεις διαταγές, όπως παραδείγματος χάρη αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, όπου όταν ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, στο 10ο κεφάλαιο, βάφτισε με Πνεύμα Άγιο τους από τον Κορνήλιο, τους αδελφούς από τον Κορνήλιο, τότε ο Απόστολος Παύλος, λέει η Γραφή, προσέταξε, διαβάζω από το Ι κεφάλαιο, από το 10 κεφάλαιο και 48 εδάφιο, προσέταξε αυτούς να βαφτιστώσει στο όνομα του Κυρίου. Άρα και ο Απόστολος Πέτρος διέταξε όσους βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο καθώς άκουγαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, τους προσέταξε, τους διέταξε να βαφτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Γιατί ο Κύριος τους αναγέννησε, τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε να αφήσει τους ανθρώπους να έχουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα τους, να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και να μην έχουν αποβάλει, απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός αυτού. Δεν μπορούσε δηλαδή να παραμείνει και να μένει ο παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει απεκδηθεί, καθώς απεκδίεται ο άνθρωπος δια του βαφτίσματος, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός αυτού, δηλαδή να μην έχει λάβει την περιτομή του Χριστού, όπως εξηγεί στο λόγο του ο Απόστολος Παύλος. Και αν θέλετε ας το δούμε κιόλας, είναι στην επιστολή προς Κολοσσαείς, γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο 2ο κεφάλαιο και στο 1ο εδάφιο. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομή να χειροποιείτον, δηλαδή απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι. Δηλαδή ενώ έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού δεν ξέβρεται ότι είστε ναός του Θεού γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Έγιναν ναός του Θεού, ήταν απαραίτητο και άμεσο, διαταγή ήταν του Αποστόλου Πέτρου, να απεκδηθούν αυτοί που έλαβαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, να απεκδηθούν το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Αλλά όχι μόνο αυτό, και στις επιστολές του Απόστολος Παύλος αναφέρεται για το θέμα των διαταγών, διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, στο 7ο κεφάλαιο και στο 17ο εδάφιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου πρώτης προς Κορινθίους. Αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσε έκαστον, ούτω σας περιπατεί και ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος διατάζει σε όλες τις εκκλησίες το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάριστον και το τέλειον, τα δόγματα δηλαδή τα εγκεκριμένα, για τον Απόστολο Παύλο είναι διαταγές από το Θεό προς Αυτόν και διαταγή του Θεού να διατάξει προς όλες τις εκκλησίες. Γιατί δεν κάνει ο Απόστολος Παύλος ό,τι θέλει αυτός, αλλά κάνει ό,τι λέει ο Χριστός, όπως ο Χριστός έκανε ό,τι έλεγε ο Πατέρας του. Αλλά και σε άλλα σημεία υπάρχουν διαταγές, πάντοτε έχουσες σχέση με την αλήθεια του Ευαγγελίου, με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και με το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάριστον και το τέλειον. Μια άλλη διαταγή, ας πούμε, που δίνει ο Απόστολος Παύλος, πολύ σημαντική, είναι στο κεφάλαιο Ι.Α. Της πρώτης πάλι επιστολής προς Κορινθίους, που αφορά την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Διαβάζονται την τελευταία φράση από το 34 εδάφιο. Τα δε λοιπά όταν έλθω θέλω διατάξει. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη
ο Απόστολος Παύλος να διατάζει και το κάνει, αλλά πάντοτε σύμφωνα με το Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και με το θέλημα του Θεού. Ακόμη στην Α Κορινθίους Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο μπορούμε να διαβάσουμε, πρώτο εδάφιο, διαβάζω, «Περι δε της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω κάμετε κι εσείς». Έχει εξουσία λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, σαν Απόστολο απεσταλμένος του Ιησού Χριστού, να διατάζει το θέλημα του Θεού, να διατάζει τα του θελήματος του Θεού. Αλλά ακόμη και ο αδερφός μας ο Τίτος, την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος και το διαβάζω. «Δια τούτο», διαβάζω πρώτο κεφάλαιο 5 εδάφιο, «δια τούτο σε αφήκα εις την Κρήτη, δια να διορθώσει τα ελείποντα και να καταστήσει εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα». Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να βρούμε για διαταγές του Θεού προς τους ανθρώπους, του Θεού μέσω αγγέλων προς τους ανθρώπους, όλη την Αγία Γραφή, του Θεού διαταγές μέσω των Αποστόλων Του, μέσω του Ιησού Χριστού πρώτα και διαταγές του Ιησού Χριστού μέσω των Αποστόλων Του, όπως του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου, που έχουν απόλυτη σχέση με τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Βεβαίως έχει εξουσία ο Απόστολος του Θεού εν το ονόματι του Χριστού για το θέλημα του Θεού να διατάζει. Είναι διαταγές, είναι δόγματα. Τώρα στην ερώτησή σου, σήμερα στην Αποστολική Εκκλησία υπάρχουν διαταγές ανθρώπων, πότε και ποιον? Και σήμερα υπάρχουν με την ίδια λογική. Μπορεί ο πατέρας να διατάξει τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ο έχων εξουσία δηλαδή, να διατάξει, αλλά πάντοτε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με το θέλημα του Θεού. Κάθε ένας που έχει εξουσία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατάσταση ή η θέση, η σχέση έχει το δικαίωμα να διατάξει, αλλά επί το Λόγο του Κυρίου, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και για το θέλημα του Θεού. Να προχωρήσουμε όμως τώρα και στην επόμενη ερώτησή σου. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, αδελφέ, πρέπει ο ποιμένας της Εκκλησίας να είναι μορφωμένος, παραδείγματος χάρη να είχε σπουδάσει διοίκηση ή κάτι άλλο σχετικό, για να πάει καλά η Εκκλησία που ποιμένει όπως εσείς, παραδείγματος χάρη μέχρι εδώ? Εάν θεωρήσουμε ότι ο ποιμένας ή οι πρεσβύτεροι πρέπει να είναι απαραίτητα μορφωμένοι, σπουδαγμένοι, τότε απορρίπτουμε τις γραφές. Γιατί για τους μαθητάς ο Λόγος του Θεού λέει ότι ήσαν αγράμματοι και ιδιώτες. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση προϋπόθεσης σπουδών δεν εμφανίζεται μέσα από το Λόγο του Θεού στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και γενικά στην υγιένουσα διδασκαλία και γενικότερα στη διδαχή των Αποστόλων. Τώρα αν θα ήταν καλό ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Το απαραίτητο όμως είναι να έχουν διακονία, να τους έχει δώσει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός θέτει μέσα στην Εκκλησία του διακονίες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ο Χριστός να δώσει διακονία, όπως είναι γραμμένο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, και διαβάζω, «Και αυτός ο Ιησούς Χριστός», διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και το 11ο εδάφιο, «και αυτός ο Ιησούς Χριστός εδώ και άλλος μεν αποστόλους, άλλος δε προφήτας, άλλος δε ευαγγελιστάς, άλλος διπημένας και διδασκάλους προς καταρτισμόν των Αγίων». Και εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε. Άλλη είναι η εργασία και η δουλειά των πρεσβυτέρων που είναι για την επιμέλεια των ψυχών στα πνευματικά, και άλλο είναι η υπηρεσία και η διακονία που ο Χριστός θέτει μέσα στην Εκκλησία σε ορισμένους ανθρώπους, διακονίες που είναι Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδάσκαλοι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν εξουσία και ευθύνη και υποχρέωση το καταρτισμό των Αγίων. Να καταρτιστούν οι Άγιοι στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Τώρα, αν πρέπει να έχουν διοίκηση, βέβαια,
πρέπει να έχουν. Άλλωστε το λέει η Γραφή και μάλιστα το λέει πάρα πολύ ωραία στις παροιμίες. Ο σοφόν ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως. Άρα δεν είναι ο σοφός άνθρωπος ομορφωμένος, ούτε αυτός που έχει επιστήμη κυβερνήσεως είναι αυτός που έχει σπουδάσει διοίκηση. Βεβαίως και οι άνθρωποι καταλαβαίνουν το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η διοίκηση στους ανθρώπους. Άλλωστε ο πρώτος ο οποίος περιέγραψε το πρώτο κανόνα στη διοίκηση ήταν ο Αλκιβιάδης, ο οποίος είπε το διοικήν εστί προβλέπειν. Και ανέφερε δηλαδή ότι για να μπορείς να διοικείς πρέπει να προβλέψεις. Ο δε Αλκιβιάδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε χάσει σχεδόν ποτέ κανένα πόλεμο, στρατηγός αλλά και πολιτικός. Και αυτός ήταν που εξέφρασε το πρώτο κανόνα της διοίκησης για τους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο πρώτος κανόνας. Και βέβαια οι άνθρωποι μετά πρόσθεσαν, γιατί η διοίκηση, το λεγόμενο management σήμερα, είναι επιστήμη, είναι συγκεκριμένος κλάδος μέσα στα οικονομικά και όχι μόνο. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Καμία σχέση με τα πράγματα του Θεού. Για να καταλάβουμε, παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν θαυμαστός στη διοίκηση, ήταν ο Ιωσήφ, ένας άνθρωπος κυνηγημένος από τα αδέρφια του, αδικημένος, πουλημένος τελικά, και ο οποίος βρέθηκε στο σπίτι του Πετεφρή. Και λέει η Γραφή, ο δε Ιωσήφ κατεβιβάστη στην Αίγυπτο και ο Πετεφρής, ο αυλικός του Φαραώ άρχοντος των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, σιγόρασε αυτόν εκ των χειρών των Ισμαηλιτών, ήτινες κατεβίβασαν αυτόν στην Αίγυπτο. Διαβάζω από τη Γένεση, λάμπτα θήτα κεφάλαιο. Και το αποτέλεσμα. Κοίτο Κύριος μετά του Ιωσήφ. Κοίτο άνθρωπος ευωδούμενος και βρίσκεται εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Και είδεν ο Κύριος αυτού ότι ο Κύριος ήταν μετά αυτού και ευώδωνε ο Κύριος εις τας χείρας αυτού πάντα όσα έκανε. Ο άνθρωπος που έχει διοίκηση, ο ευωδούμενος από τον Θεό. Και έβρικεν ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού και υπηρέτη αυτόν. Και κατέστησεν αυτόν επιστάτην επί του οίκου αυτού και πάντα όσα είχε παρέδωκεν εις τας χείρας αυτού. Και από εκείνο τον καιρό, αφού κατέστησεν αυτόν επιστάτην επί των οίκων αυτού και επί πάντων όσα είχε, ευλόγησεν ο Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και ήτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχε εν το οίκο ο Πετεφρής και εν της Αγρής. Ένας άνθρωπος λοιπόν αγράμματος, αλλά κατά πάντα ευωδούμενος από το Θεό, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Και ο Θεός δεν είναι μαζί με τον άνθρωπο κατά προσωποληψία. Αλλά η πρώτη εντολή του Θεού για να είναι μαζί με τον άνθρωπο, εάν την εκπληρώσει, είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της ψυχής σου, της διανοίας σου και της δυνάμεώς σου. Και ομοία ταύτης αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, και καινούργια εντολή δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία του Θεού, αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Εάν λοιπόν τώρα ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό, τότε αυτό που δημιουργείται μέσα του είναι ένας φόβος Θεού, φόβος Άγιος. Όχι φόβος τιμωρίας, φόβος σεβασμού, φόβος αγάπης. Μη χάσει την παρουσία του Θεού, μη λυπήσει το Θεό. Μην απομακρυνθεί από το Θεό με τα έργα του, με τα λόγια του ή με τις σκέψεις του. Και όταν η αγάπη του Θεού γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου με φόβο, τότε ο φόβος του Θεού έχει ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Αρχίζει ο Θεός να εκχέει τη σοφία του στον άνθρωπο αυτό. Μία σοφία ουράνια, όχι γήινη ζώδη δαιμονιώδη, αλλά μία σοφία ουράνια ευλογημένη. Και όταν ο άνθρωπος έχει τη σοφία αυτή, επειδή αγαπάει το Θεό, τότε πράττει το θέλημά του και φροντίζει με το φόβο του Θεού που τον διακατέχει να μην λυπεί το Θεό, να μην πράττει ανομία. Όταν μάλιστα
προχωρήσει και στη δεύτερη, την όμοια με αυτήν εντολής. Εντολή που είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτό σου, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει αδικία. Γιατί η πάσα αδικία είναι αμαρτία. Άρα λοιπόν, δεν πράττει ανομία γιατί φοβάται το Θεό, επειδή τον αγαπάει, δεν φοβάται το Θεό, δεν αγαπάει το Θεό επειδή τον φοβάται, αλλά φοβάται το Θεό επειδή τον αγαπάει. Και επειδή τον αγαπάει, ο Θεός του δίνει σοφία. Και περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και επειδή αγαπάει και τον πλησίον του, δεν πράττει αδικία. Άρα είναι άγιος ενώπιον του Θεού. Και αν μάλιστα μέσα στην Εκκλησία του Θεού αγαπάει και τον αδελφό του όπως ο Χριστός τον αγάπησε, τότε είναι και ευάρεστος εις τον Θεό. Και τι απολαμβάνει? Την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, δηλαδή ο Θεός είναι μαζί του. Και όταν ο Θεός είναι μαζί με έναν άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος αυτός ευωδώνεται. Έχει καλό management, έχει καλή διοίκηση. Δηλαδή, εάν εγώ αγαπάω το Θεό και ο Θεός γεμίζει την καρδιά μου με το φόβο Του, με το θέλημά Του και γεμίζει την καρδιά μου με την αγάπη Του και αγαπάω και τους αδελφούς μου, αγαπάω και τον πλησίον μου, τότε είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αξιόπιστος, όχι εγώ, καθένας βεβαίως, αξιόπιστος στα μάτια του Θεού. Και ο Θεός τον χρειάζεται αυτόν. Γι' αυτό και τον ευωδώνει. Γι' αυτό ό,τι και αν πράττει τον ευωδώνει. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά τι διαβάσαμε για τον Ιωσήφ? Ευλόγησεν δε ο Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και η ευλογία του Κυρίου ήταν επί πάντα όσα είχε εν το οίκο και εν της αγρής. Άρα δηλαδή ευλογεί και όλους τους ανθρώπους στο περιβάλλον του. Εάν δηλαδή εγώ είμαι φοβούμενος στον Θεό, παραδείγματος χάρη, ο Θεός θα ευλογήσει τη γυναίκα μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα έχω ευλογημένη γυναίκα. Αν εγώ και κάθε άνθρωπος, κάθε πιστός, έχει το φόβο του Θεού, αγαπάει το Θεό, αγαπάει τον πλησίον του, έχει το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο Θεός θα ευλογεί το περιβάλλον μου, θα ευλογεί τα παιδιά μου. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα έχω ευλογημένα παιδιά. Θα ευλογεί την εκκλησία που υπηρετώ. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα ζω μέσα σε μια ευλογημένη εκκλησία. Θα ευλογεί τη δουλειά μου. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα ζω μέσα σε μια στην ευλογία. Όπου πατήσει το ίχνος των ποδών του ανθρώπου αυτού, ο Θεός θα κάνει ευλογία. Δεν είναι δηλαδή αποτέλεσμα ικανότητος μόρφωσης, ιδιαιτερότητος των ανθρώπων, αλίμονό μας. Το έργο του Θεού να εξαρτάται από τη μόρφωση, την ικανότητα ή τη δύναμη του ανθρώπου. Το έργο του Θεού εξαρτάται από το Θεό. Ο Θεός είναι δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω αυτός που ευλογεί και αυτός που σταματάει την ευλογία. Αυτός που ευωδώνει και αυτός που σταματάει του να ευωδώνει. Και όλα εξαρτώνται από την προσωπική σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Όταν λοιπόν ο Θεός δώσει στον άνθρωπο σοφία, ο άνθρωπος που ακούει πλέον το Λόγο του Θεού, εξητάει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, λέει η Γραφή, γίνεται σοφότερος και αποκτά νόηση, κατανόηση, γνωρίζει τα πράγματα. Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού αποκτά επιστήμη κυβερνήσεως. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού να έχει επιστήμη κυβερνήσεως. Γιατί? Όχι μόνο γιατί ο Θεός είναι μαζί του, που είναι σημαντικό και ευωδώνει ό,τι αν πράττει, αλλά γιατί μπορεί και κυβερνάει πρώτον τον εαυτό του. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλάγω εγώ. Μήπως ενώ κηρύττω σε άλλους, εγώ βρεθώ εκείνη την ημέρα δόκιμος. Άρα λοιπόν πρώτα αυτός που έχει επιστήμη κυβερνήσεως, και είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους του Θεού, μπορεί και κυβερνάει τον εαυτό του. Ελέγχει τις επιθυμίες της σαρκός του, ελέγχει τις επιθυμίες των οφθαλμών, της ψυχής, της καρδιάς του, ελέγχει την αλαζονία του πνεύματός του. Δηλαδή ένας άνθρωπος αυτοκυβερνόμενος, διοικούμενος, ενώπιον του Θεού, ευάρεστος εις το Θεό. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι βουλές του δεν έχουν καμία σχέση με τις βουλές του Θεού. Γι' αυτό και απορρίπτει τις βουλές του και εξητάει τις βουλές του Θεού.
τις επιθυμίες του Θεού, το θέλημα του Θεού. Γνωρίζει ότι η γνώμη του δεν έχει καμία σχέση με τη γνώμη του Θεού. Οι οδοί του δεν έχουν καμία σχέση με τα σοδούς του Θεού. Γι' αυτό απορρίπτει τα σοδούς του, τις αποφάσεις του. Και εξητάει να πάρει αποφάσεις από το θέλημα του Θεού, από το Λόγο του Θεού, από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ζητάει ο άνθρωπος και να αγωνίζεται περπατώντας στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού, ο Θεός να του χαρίζει επιστήμη κυβερνήσεως. Να μπορεί να διαχειρίζεται στη ζωή του τα γεγονότα, τις καταστάσεις, αλλά και όλα όσα τον απασχολούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, μας περιγράφει ότι, διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και το 1ο εδάφιο, ούτω ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Άρα ο Θεός τι καθιστά τους ανθρώπους του, τους δούλους του και τις δούλες του. Οικονόμος τι θα πει, διαχειριστής, γενικός διευθυντής. Δηλαδή να διαχειρίζεσαι καλά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτό σημαίνει καλά. Με σοφία, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να διαχειρίζεσαι τα μυστήρια, δηλαδή τις μυστικές βουλές του Θεού. Τα μυστήρια του Θεού, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Το Λόγο του Θεού. Την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Επίσης, ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι εμείς είμαστε, να το βρω λιγάκι, Αποστόλου Πέτρου επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, ο Λόγος του Θεού, μας προτρέπει ότι σύμφωνα με τα χαρίσματα που έχουμε λάβει, ό,τι έχουμε λάβει από το Θεό, φυσικά χαρίσματα, πνευματικά χαρίσματα, διακονίες, ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, είτε δια του Ιησού Χριστού διακονίες, είτε δια του Πνεύματος του Αγίου χαρίσματα, είτε φυσικά χαρίσματα και ικανότητες, όλα αυτά να τα χρησιμοποιούμε για να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Πώς όμως? Ως καλοί οικονόμοι, δηλαδή διαχειριστές, δηλαδή κυβερνήτες, να κάνετε διοίκηση στην πολυειδή χάρη του Θεού. Της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Η χάρη του Θεού έχει πολλές μορφές, πολλές φανερώσεις, πολλές αποκαλύψεις. Μεγάλο έργο. Πρώτα μας διδάσκει, έπειτα μας οδηγεί, μας κατευθύνει. Μας συγχωρεί. Μας κάνει να συγχωρούμε. Πρώτα μας σώζει. Άρα εμείς είμαστε διαχειριστές της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση. Να είμαστε καλοί οικονόμοι. Καλή κυβέρνηση. Ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, ως υπηρέτες και ως δούλοι. Αλλά αν συνεχίσουμε στον Ιωσήφ, και δεν θα μπορούσαμε να διαβάσουμε βέβαια πάρα πολλούς ανθρώπους του Θεού. Και θα συνεχίσουμε λίγο. Ο Ιωσήφ μετά βρέθηκε σε μια μεγάλη δοκιμασία από το Θεό. Τον ερωτεύθηκε η γυναίκα του Πετεφρή. Και εκεί βρέθηκε σε ένα μεγάλο δίλημα. Και εκεί αποδεικνύεται ο φόβος ο μεγάλος που είχε στο Θεό. Δεν μπορώ να αμαρτήσω, λέει, μπορώ να λυπήσω το Θεό μου. Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι καλό για τον Κύριό μου τον Πετεφρή, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι δεν μπορώ να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού μου. Και τότε η γυναίκα του Πετεφρή τον συκοφάντησε με ψέματα, νομίζοντας ότι έτσι θα τον εκδικηθεί. Και πράγματι ο Πετεφρής την πίστεψε και τον φυλάκισε στην οχυρά φυλακή. Όμως τι λέει η Γραφή στο 21 εδάφιο? Αλλά ο Κύριος ήτο και ήτο μετά του Ιωσήφ και εκεί στη φυλακή. Και επέχαινε σε αυτόν έλεος και εδώ και χάρινε σε αυτόν έμπροστον του αργιτεδεσμοφύλακος. Πάλι βρήκε χάρη από το Θεό.
και τι κατάφερε επειδή ο Θεός ήταν μαζί του. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξης τας χείρας του Ιωσήφ πάντα στους δεσμίους τους εν τη οχυρά φυλακή. Και πάντα όσα επράττοντο εκεί αυτός έκαμε. Και ο αρχιδεσμοφύλαξης δεν θεώρει ουδέν εκ των όσων ήσαν εις τας χείρας αυτού. Διότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και ο Κύριος ευόδωνε αυτόν εις πάντα όσα έκαμε. Άρα λοιπόν και στην οχυρά φυλακή ο Θεός ήταν μαζί του. Και γιατί ο αρχιδεσμοφύλαξης τον εμπιστεύτηκε? Γιατί ο Θεός τον ευλόγησε. Τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε την διοίκηση όλων των κρατουμένων, των φυλακισμένων. Γιατί έβλεπε ότι ό,τι έκανε ο Θεός το ευόδωνε. Και έτσι κέρδισε ο Ιωσήφ, επειδή ο Θεός ήταν μαζί του, και την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα. Βεβαίως, στη συνέχεια κέρδισε και την εύνοια του Φαραώ. Γιατί είδε δύο ενύπνεα ο Φαραώ και δεν μπορούσε κανείς να το εξηγήσει. Τον πληροφόρησαν ότι υπάρχει κάποιος που έχει το πνεύμα του Θεού και ερμηνεύει ενύπνοια και τον φώναξε λοιπόν ο Φαραώ τον Ιωσήφ και του είπε «Είδον ενύπνιον και δεν είναι ουδής ώστις να εξηγήσει αυτό. Και εγώ ήκουσα περισσού να λέγωσε ότι εννοείς ονείρατα ώστε να εξηγήσει αυτά». Εδώ τώρα είναι η σοφία που έχει ο Ιωσήφ. Αλλά και η ταπείνωση. Και απεκρίθη ο Ιωσήφ προς τον Φαραώ λέγον «Ουχή εγώ, ο Θεός θα δώσει στο φανερό, στον Φαραώ σωτήριον απόκριση μέσα από μένα». Είναι και σοφός που ξέρει να διακρίνει το θέλημα του Θεού, ξέρει να ερμηνεύει τις ενέργειες του Θεού, αλλά είναι και ταπεινός ώστε δεν διακρίνεται, δεν υψώνεται, δεν υψώνει τον εαυτό του, αλλά υψώνει πάντοτε το Θεό. Αυτή είναι η ταπείνωσή του. Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Μάλιστα, στον Πετεφρή, είναι ένα εδάφιο που πολύ μ' αρέσει, λέει στο τρία εδάφιο που διαβάσαμε, και είδεν ο Πετεφρής ότι ο Κύριος ήταν μετ' αυτού και ευόδωνε ο Κύριος εις τας χείρας αυτού πάντα όσα έκαμε, και λέει η γραφή, και έβρικεν χάριν ο Ιωσήφ έμπροσθεν του Πετεφρή και το αποτέλεσμα υπηρέτη αυτόν. Εδούλευε ως εις τον Κύριον. Δηλαδή δεν καυχήθηκε πάλι επειδή ό,τι κάνει τα γίνονται καλά, αλλά συνέχισε να υπηρετεί τον Πετεφρή και ο άνθρωπος του Θεού υπηρετεί τον Κύριο. Όπως διαβάσαμε, καθώς θεωρούμεθα από το Λόγο του Θεού ότι είμαι θα οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός που είχε επιστήμη κυβερνήσεως, ήταν και ο Δανιήλ. Και γιατί ο Δανιήλ απέκτησε επιστήμη κυβερνήσεως? Γιατί αποφάσισε ευθύς εξ αρχής να μην μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, του Ναβουχοδονόσορα, παρόλο που ήταν φυλακισμένος, ούτε από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Δηλαδή, έμεινε πιστός στο Λόγο του Θεού που έλεγε όχι ειδωλόθητα, τα οποία ήταν βδέλυγμα και συνεχίζουν να είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Γιατί οτιδήποτε είναι βδέλυγμα του Θεού μέσα στην Πεντάτευχο, στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα στην Πεντάτευχο, στον νόμο, ποτέ δεν έπαψε να είναι βδέλυγμα στα μάτια του Θεού, γιατί ο Θεός είναι ο Αυτός, χθες, σήμερα, εις τον αιώνα. Ό,τι συχαινότανε, συχαίνεται και στον αιώνα θα συχαίνεται. Ο Δανιήλ λοιπόν τι έκανε? Είπε προσοχή, δεν θα μιανθώ από τα εδέσματα του βασιλέως. Είναι τόσο ωραία, είμαι χμάλωτος που τα προσφέρουνε. Απέρριψε λοιπόν την προσφορά αυτή η οποία ήταν πολύ σημαντική για την καλοπέρασή του. Την απέρριψε και τι έκανε? Έκανε κάτι πολύ σοβαρό. Εξέλεξε να τρώει όσπρια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παρέσυρε και τους φίλους του, οι οποίοι τον εμιμήθησαν, τον Σεδράκ, τον Μισάκ και τον Αβδενεγό, και έτσι αποφάσισαν, προκειμένου να μην μιανθούνε, να μην χάσουν τον αγιασμό τους, να μην χάσουν την υπακοή τους στο Λόγο του Θεού, να μην μπουν σε ανομία, δηλαδή, επειδή φοβόντουσαν τον Θεό, να μην τον λυπήσουν και τον φοβόντουσαν γιατί αγαπάγανε τον Θεό,
και δεν θέλανε να φύγουν από την παρουσία του, και το αποτέλεσμα ο Θεός ευαρεστήθη. Και λέει η Γραφή, και έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Τους έδωσε σοφία, γιατί απέδειξαν με την ζωή τους και με το έργο τους ότι δεν αγαπάνε το Θεό εν λόγω, με γλώσσα και με λόγια, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και το απέδειξαν επειδή, φοβούμενοι τον Θεό, προτίμησαν τα όσπρια από τα υπέροχα εδέσματα του βασιλέως που τους προσφέρονταν και τον ίνο του βασιλέως. Γι' αυτό και ο Θεός ανταποκρίθηκε στο φόβο αυτό του Θεού, δίδοντας αυτούς γνώσιν, σύνεσιν και πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Ιδιαιτέρως δε στο Δανιήλ τον κατέστησε νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και από εκεί και πέρα ο Δανιήλ έγινε ένας άνθρωπος σεβοδούμενος. Ο Ναβουχοδονόσορ τον ύψωσε, τον έβαλε ανάμεσα στους σοφούς και στους αρχοντές του. Πέρασε πολλές δοκιμασίες, όπως και ο Ιωσήφ, ο Δανιήλ πολύ περισσότερες. Ας πούμε, κάποια φορά είδε ένα ενύπνιο ο Ναβουχοδονόσορ, το ξέχασε, αλλά ήταν τόσο συγκλονιστικό που ζήτησε από τους σοφούς του όλους και το ενύπνιο να του πούνε και την ερμηνεία. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και οι σοφοί είπανε, τι είναι αυτά που μας λες, πες μας το ενύπνιο, σου πούμε την ερμηνεία. Μόνο ο Δανιήλ είχε άλλη θέση, γιατί δεν στηρίζεται στην ικανότητα την ανθρώπινη, στη μόρφωση την ανθρώπινη, στην σοφία την ανθρώπινη, αλλά στηρίζεται στην αποκάλυψη του Θεού, στη σοφία του Θεού. Και λέει, μη σκοτώνεις τους ανθρώπους, γιατί είχε βγάλει διαταγή όλοι να φωνευθούνε. Οι σοφοί, εφόσον δεν μου πούνε το ενύπνιο και την ερμηνεία του. Και βγήκε ο Δανιήλ μπροστά, ο οποίος πλέον είναι χρήσιμος στο Θεό, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα στους σοφούς που θα σκοτώνονταν. Και λέει, άφησέ με, θα πάω να προσευχηθώ και ο Θεός θα μου φανερώσει. Και πράγματι πήρε τους συντρόφους του, τους αδερφούς του, τον Σεδράκ, τον Μισάκ, τον Αβδενεγό, προσευχήθηκαν στο Θεό. Και ήρθε ο Θεός με νυχτηρινή όραση και το επανέλαβε το όνειρο που είχε φανερώσει στον Ναβουχοδονόσορ. Και χάρηκαν, δόξασαν το Θεό, πήγαν στον Ναβουχοδονόσορ και του είπαν, εγώ ξέρω το όνειρο που είδες και την ερμηνεία του όνειρου, γιατί ο Θεός μου το αποκάλυψε. Και αυτός έδωσε δόξα, ο και ο Δανιήλ, στο Θεό. Διακρίθηκε λοιπόν ο Δανιήλ πρώτον για το φόβο του Θεού και εκ του φόβου του Θεού για τη σοφία, αλλά και για τις αποκαλύψεις που ο Θεός δίνει και για τις ικανότητες μετά, όχι των ανθρωπίνων ενεργειών, αλλά τις ικανότητες που ο Θεός δίνει ευλογώντας τον άνθρωπο. Και τον κατέστησε μέγα και τρανό. Αλλά και πολύ αργότερα, πάλι όταν στα γεράματα του βασιλιά ήταν ο Δαρίος, κατέστρεψαν οι Πέρσες, όταν οι Πέρσες και οι Μίδοι κατέστρεψαν την βασιλεία του Ναβουχοδονόσορα, τον συκοφάντησαν τον Δανιήλ, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα κακό, και έβαλαν τον βασιλιά να υπογράψει ένα διάταγμα ότι όποιος δεν προσκυνάει και δεν προσεύχεται μόνο σε σένα βασιλιά Δαρίε, να ρίπτεται στο λάκκο των Λεόντων. Ο βασιλιάς δεν κατάλαβε και το υπέγραψε. Τώρα ο Δανιήλ βρίσκεται σε πολύ μεγάλη θέση, δύσκολη θέση, αλλά και σημαντική στα μάτια του Θεού. Από μια μεριά υπάρχει ο φόβος του Θεού, να μην προβεί σε ανομία, να μην λυπήσει αυτόν που αγαπάει τον Κύριό του και τον Θεό του, και από την άλλη μεριά βρίσκεται στον κίνδυνο του να τον φάνε τα λιοντάρια. Τι θα διαλέξει, υπερίσχυσε ο φόβος του Θεού. Αλλά αυτό τον έφερε σε μεγάλη ευλογία. Γιατί τα λιοντάρια δεν τον άγγιξαν, επειδή άγγελο έστειλε ο Θεός και τον φύλατε όλη τη νύχτα, καθώς έμεινε μια ολόκληρη νύχτα μαζί με τα λιοντάρια. Αλλά γιατί ο Θεός
επέτρεψε αυτή τη δοκιμασία και γιατί ο Θεός τον ευλόγησε τόσο. Γιατί αθωότης ευρέθη ενώπιον αυτού, αυτό είναι το μυστικό. Ήμουνα ενώπιον αυτού Άγιος, τον αδίκησα, ενώπιον του βασιλιά, καμία αδικία. Συγγνώμη, ενώπιον του Θεού δεν τον αδίκησα, δεν έπρεξα καμία ανομία. Και έτι ενώπιον σου βασιλεύ, πτέσμα δεν έπρεξα. Δηλαδή, επειδή φοβάται το Θεό, δεν πράττει ανομία, δεν βρέθηκε, αθωότης βρέθηκε ενώπιον του Θεού και δεν πράττει αδικία στους πλησίων του και εν προκειμένου στο βασιλιά, γι' αυτό και ο Θεός τον ευόδωσε και πάλι τον υπερίψωσε. Άρα λοιπόν, αγαπητέ ανώνυμε αδερφέ μου, με τα πάσης βεβαιότητας μπορώ να σου πω από το Λόγο του Θεού ότι οι σπουδές δεν είναι καθόλου απαραίτητες, όχι ότι απαγορεύονται, όχι ότι ο Θεός δεν εκλέγει μορφωμένους ανθρώπους, αλλά δεν εκλέγει με βάση τη μόρφωση, εκλέγει με βάση την καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά είναι αυτή που ελκύει το Θεό, ο οποίος λέει «Ιέ μου με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάση εκβάσεις στη ζωή σου». Άρα λοιπόν δεν εκλέγει μορφωμένους ή αμόρφωτους, εκλέγει ανθρώπους ειλικρινείς όπως το Δαβίδ που λέει «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ως της θέλει πράξη πάντα τα θελήματά μου». Ο άνθρωπος λοιπόν τον οποίον εκλέγει ο Θεός, εάν αγαπήσει το Θεό με όλη του την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη, τότε ο Θεός θα βάλει στην καρδιά του φόβο και θα είναι φοβούμενος τον Θεό επειδή αγαπάει το Θεό. Και επειδή θα είναι φοβούμενος τον Θεό, θα πλημμυρίσει τη ζωή του με τη σοφία του ο Θεός, την ουράνια, την αιώνια. Και όσο αυτός τώρα ακούει το Λόγο του Θεού και εξητάει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μελετά το Λόγο του Θεού και εξητά τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τόσο θα γίνεται σοφότερος. Και όσο θα γίνεται σοφότερος, τότε θα εννοεί. Και όσο περισσότερο θα εννοεί, γιατί ο Θεός θα του αποκαλύπτει, καθώς είναι γεγραμμένο, δίνηξε την καρδία της Λυδίας να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου. Αργότερα δίνηξε το νου των μαθητών αυτού να εννοήσουσε τις γραφές, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα το αποκαλύπτει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Με αποτέλεσμα θα του δίνει και την ικανότητα να θα τον ευωδώνει στο να πράττει το θέλημα του Θεού. Και τι θα είναι τότε αυτός, καλός διοικητής. Τι θα έχει, επιστήμη κυβερνήσεως. Θα κυβερνάει καλά τον εαυτό του στη σχέση του με το Θεό, τον εαυτό του στη σχέση του με τους ανθρώπους, θα κυβερνάει τους ανθρώπους που έχει ο Θεός θέσει υπό την εξουσία του και θα είναι αίτιος μεγάλης ευλογίας παντού. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητέ μας φίλε, και ήθελε ο Θεός να μας καταστήσει τέτοιους ανθρώπους, φοβούμενος τον Θεό, φοβουμένους τον Θεό, επειδή αγαπάμε τον Θεό, σοφούς, επειδή φοβούμεθα τον Θεό, ευωδούμενους, επειδή πράττουμε το θέλημά του κατά πάντα, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Εδώ η ώρα μας πέρασε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.